σήμερα είναι η πρώτη επίσημη συνεδρίαση και με τον επικεφαλή τη Τζιρίζου την Ελλάδα και την Κύπρο, τον κύριο Άλμουσεν και τον Περιφερειάρχη. Αποκτούν ρόλο, όπως είχαμε πει, οι τοπικές κοινωνίες στο σχεδιασμό, στη λήψη αποφάσεων, ανοιχτές συνεδριάσεις που όλοι οι πολίτες και οι θεσμικοί φορείς θα μπορούν να εκφράσουν τις δικές τους προτάσεις. Και εμείς θα υποδεχόμαστε οργανωμένα αυτές τις προτάσεις, να τις εξεταζόμαστε και να προωθούμε αυτά τα σχέδια. Θεωρώ ότι οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της περιοχής και εμείς είμαστε εδώ να τους βοηθήσουμε με τις μεταρρυθμίσεις και με τις επιχειρήσεις, ώστε να γίνουν αυτές οι προτάσεις πραγματικότητα. Θέλω να ξέρετε ένα πράγμα. Μετουσιώνεται το πρόγραμμα από τον σχεδιασμό στην πράξη. Έρχονται οι πρώτες επενδύσεις στη Δυτική Μακεδονία. Ενταχθήκανε περίπου το 30% του προγράμματος σε έργα και υλοποιούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η τοπική κοινωνία, δηλαδή και οι πολίτες, θα δουν τα χρήματα που έχουν εξασφαλιστεί να αποδίδονται τελικά να τον τόπο, να πιάνουν τόπο. Πόσο σύντομα θα έρθουν αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί το ακούμε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε. Όπως είπαμε, περάσαμε από το σχεδιασμό στην πράξη. Αυτή τη στιγμή ελέγχονται κάποιες βιώσιμες επενδύσεις επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει ήδη προτάσεις από διεθνείς οίκους και θα προβούμε άμεσα σε ανακοινώσεις εντός του άλλου μηνός.